Θα πάω στην υπόθεση των Χανίων, που βεβαίως τα περιφερειακά μέσα την κράτησαν όσο μπορούσαν στο μέτρο των δικών τους δυνάμεων ζωντανή. Και τώρα έχουμε τις θεαματικές ανατροπές. Είναι η υπόθεση του θανάτου του Κώστα Μανιουδάκη στα Χανιά. Διότι ήρθαν οι ιατροδικαστές του Δημοσίου και σημείωσαν ότι υπήρξε πλήθος τραυμάτων, εκδορών και εκχυμώσεων στο καπέλο του κεφαλιού, στο κυρίως κομμάτι του κεφαλιού του Κώστα Μανιουδάκη, λόγω χρήσης θλόντος οργάνου. Ο άνθρωπος, σύμφωνα με τις αστυνομικές μαρτυρίες, έπεσε και χτύπησε. Για φανταστείτε να ίσχυε η νέα ρύθμιση στους ποινικούς κώδικες, η γραπτή κατάθεση, άντε να είχε προσφύγει η οικογένεια με μηνύσεις, θα έβρισκε και τον πελάτη, θα καθόταν και στο σκαμνί, εάν το δικαστήριο έκρινε ότι δεν έπρεπε να είναι αστυνομικοί παρόντες. Λοιπόν, ένας εκ των δικηγόρων της οικογένειας είναι ο γνωστός ποινικολόγος, ο κύριος Θανάσης Καμπαγιάννης. Καλημέρα, κύριε Καμπαγιάννη. Καλή σας μέρα, κύριε Σαχίνη. Πριν μου πείτε οτιδήποτε για την υπόθεση, θέλω να σας ρωτήσω, εάν ίσχυαν οι νέες ρυθμίσεις, ήταν εφικτό αν η έδρα έκρινε οι αστυνομικοί να διαβαζόντουσαν απλά οι καταθέσεις τους, ό,τι κατέθεταν γραπτός? Η συγκεκριμένη περίπτωση αυτό δεν θα ήταν εφικτό, με την έννοια ότι οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί θα έπρεπε να παρίστανται στο δικαστήριο ως κατηγορούμενοι, κύριε Σαχίνη. Αυτό είναι το μόνο το οποίο δεν θα επέτρεπε. Α. Αυτό το οποίο πολύ σωστά λέτε, ότι με το νέο σχέδιο του ποινικού κώδικα θεωρείται ότι ο αστυνομικός έχει δώσει την κατάθεσή του και δεν πρέπει καν να πάει στο δικαστήριο προκειμένου να υποστεί τη βάσανο της ακροαματικής διαδικασίας. Ξέρετε, πάρα πολλά δικαστήρια και πάρα πολλές κακοδικίες και ποινικές διώξεις έχουν πέσει στο ακροατήριο, γιατί ήρθανε οι αστυνομικοί, διήλθαν τη βάσανο της αποδεικτικής διαδικασίας και καταρρίφθηκαν κατηγορητήρια για τα οποία μάλιστα και άνθρωποι πήγανε και τζάμπα στη φυλακή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση φιλοδοξούμε, κύριε Σαχίνη, ότι θα γίνει δικαστήριο, αλλά σε αυτό το δικαστήριο οι αστυνομικοί δεν θα είναι μάρτυρες, θα είναι κατηγορούμενοι. Γιατί ισχύει αυτό το οποίο λέτε, ότι πλέον με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν σε αυτή την υπόθεση ανατρέπεται πλήρως η αφήγηση της αστυνομίας, που ήταν ένας άνθρωπος σε ένα τροχαίο έλεγχο, έπεσε κάτω, έπαθε καρδιακό επεισόδιο, τροχαίος έλεγχος γράφηκε αρχικά, τα εσούδας ενεπλάκησαν στην υπόθεση και αυτό έγινε. Δηλαδή ήταν μια καλιά στιγμή, που λέει ο λόγος. Ότι από την ένταση ο άνθρωπος... Μάλιστα, ότι αυτή ήταν η εξής, ότι από την ένταση ο άνθρωπος έπεσε κάτω και αυτό όλο του έφερε την ανακοπή. Όμως έρχεται... Από την ένταση τίνος πράγματος. Από την ένταση του γεγονότος ότι συνάντησε αστυνομικούς σε κάποιον αστυνομικό έλεγχο, ή από την ένταση ενός ξυλοδαρμού. Αυτό είναι τώρα. Αυτό έλεγε η οικογένεια. Η οικογένεια, κύριε Σαχίνη, όταν πήρε τον άνθρωπό της. Μισό λεπτό, κύριε Καμπαγιάννη, μισό λεπτό για να το κάνω σαφές. Ναι, η εξήγηση που δόθηκε από την αστυνομία είναι ότι έπεσε από την ένταση, φούντωσε, ρε παιδί μου, του ήρθε κάπως, ζαλίστηκε, έπεσε. Και μετά όλα αυτά προκάλεσαν ανακοπή. Έτσι, αυτό. Η οικογένεια αυτό από την άλλη... Και εμείς το ξέρουμε αυτό, επειδή το είπε και ο υπουργός σε μια ερώτηση που συζητήθηκε στη Βουλή, ο πρώην υπουργός, ο κύριος Οικονόμου, είπε ότι κατέρευσε και έπεσε στο έδαφος. Και άρα ο ισχυρισμός, αντιλαμβανόμαστε, μιας και δεν έχουμε πάρει ακόμα αντίγραφα, δεν έχουν εκκληθεί ακόμα ως υπόλοιποι αστυνομικοί, δεν έχουμε αντίγραφα της δικογραφίας, είναι ότι από την πτώση έπεσε στο κεφάλι. Τώρα, πώς γίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος είναι χειροπεδημένος να πέσει? Που ξέρουμε όλη την εικόνα ενός χειροπεδημένου ανθρώπου που τον πηγαίνει αστυνομικός ένας δεξιά και ένας αριστερά. Το έχετε δει αυτό, κύριε Σαχίνη? Υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει δει να οδηγούν χειροπεδημένων κάποιον, ας πούμε, στα δικαστήρια και πώς τον μεταφέρουν? Πώς έπεσε αυτός ο άνθρωπος? Και δεύτερον, έπεσε και χτύπησε και πίσω στο κεφάλι και αριστερά στο μέτωπο και δεξιά στο μέτωπο και πάνω από τη μύτη. Ήταν αστεία εξ αρχής η αφήγηση, αλλά τώρα, εντάξει, πλέον δεν το λέμε εμείς, δεν το λέει η οικογένεια, το λέει και ένας δημόσιος ιατροδικαστής. Ο οποίος λέει ότι βρήκε πλήθος τραυμάτων, εκδορών, εκχυμώσεων στο κεφάλι από θλόν όργανο. Έτσι, έτσι, ναι, δηλαδή μιλάει για εκδορές, εκχυμώσεις, τραύματα τα οποία δεν μπορούν όλα να δικαιολογηθούν από πτώση. Αυτή είναι η τοποθέτηση του ιατροδικαστή. Και μάλιστα και σε σημεία στα οποία δεν θα μπορούσε. Δηλαδή, θα έπεφτε ο άνθρωπος, θα έπεφτε κάτω. Άμα έπεφτε μπροστά, με τη μούρη μπροστά, που λέμε, θα σπάγει η μύτη του. Δεν θα ήταν δυνατόν να βρεθούν τα τραύματα τα οποία βρεθήκανε έτσι στο μπροστινό μέρος της κεφαλής του. Και άρα, εξ αυτού του λόγου, η γνωμάτευση είναι ότι χρησιμοποιήθηκε θλόν όργανο. Και τι σημαίνει θλόν όργανο? Σημαίνει είτε ένα κλομπ,
σημαίνει είτε γροθιές είτε κλωτιές, σημαίνει ξυλοδαρμός, για να το πούμε απλά. Και ως αποτέλεσμα αυτού του ξυλοδαρμού, ο άνθρωπος αυτός πραγματικά έσκασε η καρδιά του, έτσι, έπαθε καρδιακό επεισόδιο. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο επήλθε ο θάνατος. Αυτό λέει η οικογένεια από την πρώτη στιγμή, ναι. Ότι εδώ πέρα, ότι όταν τον πήρανε τον άνθρωπο και τον είδανε να έχει τόσα τραύματα στο κεφάλι του, στη σωρό μιλάω τώρα, έτσι, στην κηδεία, δεν μπορούσαν να πιστέψουν την εκδοχή της αστυνομίας. Γι' αυτό τον λόγο πήγε η οικογένεια και έκανε μήνυση. Και να που τώρα που η μήνυση αυτή, πραγματικά το περιεχόμενό της δικαιώνεται, καταρχήν φυσικά πρέπει να γίνει η ποινική διαδικασία, εμείς δεν πρόκειται να προδικάσουμε, θέλουμε να γίνει η ποινική διαδικασία, να κληθούν να δώσουν εξηγήσεις οι αστυνομικοί. Εμείς από την πλευρά μας λέμε πάντως ότι το αδίκημα το οποίο υπάρχει σε αυτήν την υπόθεση είναι ανθρωποκτονία από δόλο ή άλλως θανατηφόρα σωματική βλάβη. Τελέστηκε κακούργημα. Υπάρχει δηλαδή εγκληματική πράξη. Δεν ήταν μια κακιά στιγμή. Κύριε Καμπαγιάννη, επειδή δεν είμαστε όλοι νομικοί και μάλιστα έγκριτο όπως εσείς, θέλω να σας ρωτήσω, σε αυτή τη φάση είναι προκαταρκτικά όλα, διερευνάτε αν έχουμε αξιοπινή πράξη? Δεν το ξέρω. Έτσι, σε αυτήν την φάση υπάρχουν δύο διαδικασίες. Μία είναι η μήνυση της οικογένειας, mm-hmm. και η άλλη είναι μια αυτεπάγγελτη έρευνα προκαταρκτική η οποία γίνεται, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τελέστηκε αξιόπινη πράξη. Εμείς θεωρούμε ότι πλέον είναι επαρκέστατες οι ενδείξεις ότι τελέστηκε αξιόπινη πράξη και γι' αυτό το λόγο πρέπει να κληθούν οι αστυνομικοί ως ύποπτοι να δώσουν εξηγήσεις. Αυτό θα μας δώσει και εμάς τη δυνατότητα να πάρουμε αντίγραφο των εγγράφων, έτσι, να καταλάβουμε και εμείς να μάθουμε τι έγινε σε αυτή την ιστορία, γιατί αυτή τη στιγμή η οικογένεια δεν ξέρει ούτε τα ονόματα των εμπλεκόμενων αστυνομικών. Έχει αφήσει πίσω του δύο ορφανά ανήλικα, ο Κώστας ο Μανιουδάκης, και δεν έχει τη δυνατότητα η οικογένεια ούτε να πάει στα δικαστήρια προκειμένου να κάνει ασφαλιστικά μέτρα να ζητήσει κάποια διατροφή, κάποια χρήματα άμεσα προκειμένου να τρέφονται τα συγκεκριμένα ανήλικα ορφανά. Είμαστε σε αυτήν την φάση. Ακόμα για αυτόν τον λόγο λέμε ότι θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα οι εισαγγελικές αρχές. Δεν είναι μια υπόθεση την οποία μπορείς να την αφήσεις να αργοπορήσει, πόσο μάλλον να κακοφορμήσει. Ποιος έχει το βάρος της απόδειξης πλέον? Διότι μέχρι τώρα ήταν αυτή η εξήγηση που έδινε η αστυνομία και ο υπουργός και αυτό που υποστήριζε η οικογένεια. Έρχεται ένας ιατροδικαστής του δημοσίου και βγάζει κάποια συμπεράσματα που φέρουν τελείως τούμπα το αφήγημα ότι ζαλίστηκε και έπεσε. Ποιος έχει το βάρος της απόδειξης από εδώ και πέρα? Κύριε Σαχίνη, είναι πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ καλή η ερώτησή σας, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη νομική συζήτηση σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Γιατί η Ελλάδα δυστυχώς έχει το θλιβερό προνόμιο να έχει καταδικαστεί ξανά και ξανά και ξανά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για υποθέσεις αστυνομικής βίας και συγκάλυψης της αστυνομικής βίας. Και τι έχει πει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, και το λέει πάντα εν υπάγεια η νομολογία του σε αυτές τις υποθέσεις, ότι όταν ένας άνθρωπος έρχεται υγιής σε έναν έλεγχο, σε ένα αστυνομικό τμήμα, οτιδήποτε, έρχεται σε επαφή με το κράτος δηλαδή, και φεύγει ανάσκελα, για να το πω έτσι, δηλαδή στην πραγματικότητα καταλήγει μέσα σε αυτή την επαφή του με το κράτος, στο αστυνομικό τμήμα, στη διάρκεια της σύλληψής του, το βάρος της απόδειξης δεν ανήκει στον πολίτη και στην οικογένειά του. Το βάρος της απόδειξης είναι στο κράτος να αποδείξει τι είναι αυτό το οποίο έγινε. Θυμίζω ότι ο Κώστας ο Μανιουδάκης ήταν χειροπεδημένος όταν κατ' ισχυρισμόν έπεσε. Δηλαδή υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες οι οποίοι τον είδανε κάτω να ψυχοραγεί και να έχει χειροπέδες και παρενέβησαν και είπαν βγάλτε του ρε παιδιά τις χειροπέδες. Τι είναι αυτό, πεθαίνει ο άνθρωπος, έτσι. Ήταν χειροπεδημένος, ήταν δηλαδή υπό την απόλυτη εξουσίαση των οργάνων του κράτους, των οργάνων της τάξης. Την ευθύνη, άρα το δηλαδή βάρος της απόδειξης, μάλιστα, ανήκει αυτή τη στιγμή στην αστυνομία. Από τη στιγμή που φορά τις χειροπέδες έχουν και την ευθύνη. Έτσι, έτσι, μάλιστα, έτσι είναι. Μάλιστα. Ένας άνθρωπος που είναι χειροπεδημένος, τι να κάνει? Δηλαδή είναι στο απόλυτο έλεος αυτών που τον ελέγχουν και που τον συνοδεύουν. Και αυτοί έχουν, μαζί με τον έλεγχο, έχουν και την ευθύνη. Κύριε Καμπαγιάννη, ρωτάει ένας ακροατής, ο φίλος ο Νικόλας. Καλημέρα, λέει στον εξαιρετικό κύριο Καμπαγιάννη. Θέλω να το ρωτήσω αν από την έρευνα που έχει κάνει μέχρι στιγμής πρόκειται για αστυνομικούς ή για ειδικούς φρουρούς. Το γνωρίζει, γιατί όλοι ξέρουμε τι σημαίνει ειδικός φρουρός και από πού προέρχονται και καταλήγουν στην αστυνομία. Έχετε εικόνα? Δεν γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να πούμε τίποτα παραπάνω. Γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καν πρόσβαση στην δικογραφία. Γι' αυτό τον λόγο λέμε να κληθούν οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί
να δώσουν εξηγήσεις, να πάρουμε και εμείς τη δικογραφία, να μάθουμε πολύ καλύτερα και πολύ περισσότερο το τι συνέβη. Εμείς η δυνατότητα που είχαμε να πάρουμε την ιατροδικαστική είναι εκ του γεγονότος ότι ως οικογένεια, η οικογένεια έχει ένομο συμφέρον, απευθύνθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία και η ιατροδικαστική υπηρεσία ως όφιλε προσκόμισε τη συγκεκριμένη ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη. Άρα δεν ξέρουμε περισσότερα αυτή τη στιγμή, περιμένουμε να τα μάθουμε με την εξέλιξη της ποινικής διερεύνησης. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Βασίλης, να πούμε όμως, λέει, ότι ακόμη και αστυνομικός να είναι, ο κατηγορούμενος έχει το τεκμήριο της αθωότητας. Όχι, δεν έχει το τεκμήριο της αθωότητας, τεκμέρεται αθωότητα. Είναι τελείως διαφορετική διατύπωση. Εδώ δεν υπάρχει κατηγορούμενος, αν καταλαβαίνω καλά, κύριε Καμπαγή. Εμείς δεν θέλουμε καθόλου να προσβάλλουμε, και να πω στον ακροατή μας, που καλά κάνει και το θυμίζει, και εμείς θέλουμε τέτοιου τύπου παρεμβάσεις. Προφανέστατα υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας για τον οποιονδήποτε ο οποίος κατηγορείται. Αλλά ξέρετε τι δεν υπάρχει. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει τεκμήριο αθωότητας για τον αστυνομικό, οτιδήποτε και αν κάνει. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα. Δεν είναι δυνατόν να τιμωρηθεί και να λογοδοτήσει αστυνομικός για ενέργεια την οποία τέλεσε στην υπηρεσία του, γιατί υπάρχει μια τόσο γενικευμένη αυθαιρεσία και ατιμωρησία πάνω στο συγκεκριμένο γεγονός, διαπιστωμένη έτσι, στο ανώτατο δυνατό επίπεδο, άμα μιλάμε για τις ελληνικές αρχές, που πραγματικά έχουμε φτάσει στην απόλυτη αντιστροφή αυτού που λέει ο ακροατής σας. Και άρα, και από τη δική μας άποψη, αυτό το οποίο ζητάμε αυτή τη στιγμή είναι το αυτονόητο. Να κληθούν οι συγκεκριμένοι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί να δώσουν εξηγήσεις. Τι πάει να πει τους έπεσε χειροπεδημένος άνθρωπος? Πώς γίνεται να έχει τραύματα και εκδορές και εκχυμώσεις, οι οποίες οφείλονται σε θλόν όργανο, λέει ο ιατροδικαστής, και οι ίδιοι να λένε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος απλά έπαθε ανακοπή και πέθανε? Αυτά πρέπει να εξηγηθούν και να απαντηθούν. Εξηγήστε μας και κάτι τελευταίο, κύριε Καμπαγιάννη, και σας ευχαριστούμε, γιατί φωτίζετε έτσι με έναν απόλυτο τρόπο τις πτυχές. Η οικογένεια έχει υποβάλει μήνυση. Ποιος πρέπει να κινήσει τη διαδικασία στο να κληθούν οι αστυνομικοί, ο εισαγγελέας, αυταπέγγελτα? Συμβαίνει, θα συμβεί, αλλά θα συμβεί σε χρόνο όποτε, με βάση τους ρυθμούς που ξέρουμε? Πώς γίνεται αυτό? Η διαδικασία κινείται αυτή τη στιγμή, μιας και ενώπιον της πτεσματοδίκου Χανίων έχουν ληφθεί καταθέσεις μαρτύρων για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Πλέον θεωρούμε εμείς ότι ο κύριος ή η κυρία εισαγγελέας που θα χρεωθεί την υπόθεση είναι δυνατόν να δώσει παραγγελία, όπως θα γινόταν σε όλες τις υποθέσεις, για την κλήση σε ανομωτή εξηγήσεις. Άρα η υπόθεση είναι σε εξέλιξη, η προκαταρκτική είναι σε εξέλιξη. Να πω μόνο μία τελευταία φράση, ότι αυτή η ποινική διερεύνηση είναι τελείως άσχετη από την πειθαρχική διερεύνηση που θα πρέπει να υπάρχει. Το γεγονός δηλαδή ότι δημοσιεύθηκε το συγκεκριμένο πόρισμα θέτει ζήτημα για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το οποίο άμεσα θα πρέπει να κινηθεί προκειμένου να πάρει κάποιες ενέργειες. Δηλαδή σε άλλες περιπτώσεις, στις οποίες δεν είχαμε θανατηφόρα εξέλιξη γεγονότων, μιλάγαμε για διαθεσιμότητα. Αυτή τη στιγμή, μετά την έκδοση του συγκεκριμένου ιατροδικαστικού πορίσματος, οι συγκεκριμένοι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί θα συνεχίσουν να έχουν τα όπλα τους και τη στολή τους. Χωρίς να έχει, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Η πειθαρχική διερεύνηση, θυμίζω, είναι ανεξάρτητη από την ποινική διερεύνηση, η οποία μπορεί να πάρει χρόνια. Σωστά. Και αν δεν κάνω λάθος, επ' αυτού που λέτε, ήδη υπάρχει κατατεθειμένη ερώτηση στη Βουλή προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Βεβαίως, και ερώτηση και από τη δική μας την πλευρά, μιας και υπάρχει ΕΔΕ. Έχει γίνει κακόφημη λέξη η ΕΔΕ, βέβαια, στην Ελλάδα, με τον τρόπο με τον οποίο κανένας δεν τιμωρείται. Εμείς έχουμε απευθυνθεί στο συνήγορο του πολίτη που εποπτεύει την τέλεση της ΕΔΕ και κοινοποιήσαμε και τα καινούργια έγγραφα στο συνήγορο του πολίτη, και φυσικά τα κοινοποιήσαμε και στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, γιατί αυτός είναι ο υπεύθυνος προκειμένου να προχωρήσει η συγκεκριμένη πειθαρχική διαδικασία. Θέλω πριν κλείσουμε να απαντήσετε στο φίλο το Μελέτη Λύη. Σας ακούω με προσοχή, κύριε Καμπαγιάννη, και θέλω να σας ρωτήσω, φέρνει αλλαγές ο Φλωρίδης? Μήπως το κράτος γίνεται ακόμη πιο σιδηρόφρακτο για να αποποιηθεί τις ευθύνες των μηχανισμών του, επειδή υπάρχει σιγά σιγά ένα βρασμό στην κοινωνία? Το κράτος λειτουργεί με το μαστίγιο και το καρότο. Αυτό το οποίο λέει ο ακροατής μας είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί όσο λιγότερο είναι το καρότο, τόσο περισσότερο πρέπει να είναι το μαστίγιο. Το γεγονός ότι βλέπουμε ένταση του αυταρχισμού έτσι, σε όλες τις πτυχές του κράτους, έχει να κάνει, είναι δεμένο με το γεγονός ότι ο πληθυσμός τον οποίο διοικεί το κράτος ζει όλο ένα και πιο δύσκολα. Και άρα γι' αυτό το λόγο εκεί χρειάζεται περισσότερο μαστίγιο. Με τις νέες ρυθμίσεις Φλωρίδη, ακόμα και ένα πλημέλημα το οποίο είναι άνω των 2 ετών μπορεί να οδηγεί 2 έως 5 έτη, έτσι,
αυτό μπορεί να οδηγεί έναν άνθρωπο ο οποίος θα καταδικαστεί πρωτόδικα στην φυλακή. Δεν θα αρκούν οι φυλακές προκειμένου να μπει όλος αυτός ο κόσμος, και αυτό συνδέεται απόλυτα με τις πολιτικές, τις οικονομικές οι οποίες ασκούνται όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα. Εγώ θέλω να πω τη βάση του νομικού μας πολιτισμού στην Ευρώπη, δεν ξέρω στην Αμερική. Η βάση του νομικού μας πολιτισμού και η καρδιά και ο πυρήνας του είναι το ποινικό, είναι η ανάγκη επανένταξης στην κοινωνία, η δεύτερη ευκαιρία, ό,τι έγκλημα και αν έχεις κάνει. Εάν πάμε στη λογική, όταν λέμε ισόβια εννοούμε ισόβια, θέλω να το πω αυτό στους ακροατές, παρόντος του κυρίου Καμπαγιάννη. Ο δικαστής που βάζει μια ποινή 10 χρόνια δεν ξέρει ότι 2 ή 3 χρόνια είναι πραγματικά. Άμα ήξερε ότι θα ήταν 10 χρόνια, θα βάζε 5. Αυτό προσπαθώ να πω. Μη λέμε λοιπόν το εύκολο, το δημαγωγικό, ότι του βάζει 10 χρόνια και στα 2 χρόνια είναι έξω. Δεν είναι έτσι. Και εκτός από το δημαγωγικό, να το πούμε κύριε Σαχίν, υπάρχει και μια έντονη αίσθηση αδικίας στον κόσμο, ότι αυτοί οι οποίοι κάνουν τεράστια εγκλήματα, αλλά οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να ξεγλιστρήσουν μέσα από τους μηχανισμούς της ποινικής δικαιοσύνης, βαδίζουν ελεύθεροι. Μες. Ενώ αυτοί οι οποίοι δεν έχουν αυτού του τύπου τις δυνατότητες, πάνω σε αυτούς το κράτος εξαντλεί όλη την αυστηρότητα. Το βλέπουμε τώρα αυτές τις μέρες, δεν ξέρω αν την είδατε, την ομιλία της μητέρας, στα Τέμπη, της κυρίας Καριστιανού. Ποιος δεν μπορεί να συμμεριστεί τον πόνο πραγματικά μιας οικογένειας και μιας μητέρας που βλέπει ανθρώπους οι οποίοι μέσα από εγκληματικές πράξεις και εγκληματικές αμέλειες οδήγησαν σε ένα τέτοιο τεράστιο δυστύχημα, σε ένα τέτοιο τεράστιο έγκλημα που φυσικά βαδίζουν ελεύθεροι. Άρα υπάρχει δίπλα σε αυτό που λέτε και ένα έντονο αίσθημα αδικίας στην κοινωνία που θεωρώ εγώ ότι δεν πρέπει να τροφοδοτήσει μια λογική αυστηροποίησης και περισσότερης ποινής. Χρειάζεται περισσότερη δικαιοσύνη, όχι περισσότερη αυστηροποίηση. Κύριε Καμπαγιάννη, επειδή είστε ένας εξαίρετος νομικός και ιδίως το ποινικό, θέλω κλείνοντας να σας ρωτήσω, διότι περνάει μια αντίληψη ότι αυτό αφορά στενά τους δικηγόρους. Αν αφορούσε τους δικηγόρους, θα τρίβαν τα χέρια τους μάλλον από τις επερχόμενες ρυθμίσεις, γιατί όλοι πελάτες σας θα γίνουμε με τον ένα τρόπο ή τον άλλον, θέλοντας να αποφύγουμε τη φυλάκιση ακόμη και για κάτι πολύ ίσονος σημασίας παραβατικό, ίσονος, κυριολεκτικά ίσονος. Όμως θέλω να σας ρωτήσω κατά τη γνώμη σας, ποιος είναι ο πύρινας, δηλαδή, επειδή υπάρχει μια τάση στην κοινωνία που είναι υπαρκτή, αν θέλετε, ότι έχουμε βία, εγκληματικότητα, αντί να το αντιμετωπίσουμε με κοινωνικο-οικονομικούς όρους, βγάζουμε κάποιες διατάξεις και καθαρίσαμε, νύπτουμε τα σχήρας μας μετά. Είναι μια λογική ατομικής ευθύνης, είναι η συνέχεια της λογικής της ατομικής ευθύνης στο ποινικό δίκαιο, ότι στην πραγματικότητα τα φαινόμενα, η βία, η εγκληματικότητα έχουν απλά στον πυρήνα τους ένα άτομο το οποίο απλά πρόκειται να τιμωρηθεί και να εξοντωθεί, αποστερώντας από την συζήτηση όλο το κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο. Προφανέστατα η ποινική δικαιοσύνη θα πρέπει να εξατομικεύσει και να τιμωρήσει αυτόν που τέλεσε εγκληματική πράξη, αλλά δεν θα πρέπει να λειτουργεί σαν πρόσχημα προκειμένου να κρύβεται ολόκληρο το πλαίσιο το οποίο δημιουργεί την αύξηση της βίας με την οποία είμαστε αντιμέτωποι έτσι σε όλες τις κοινωνίες. Και αυτό νομίζω ότι είναι ο πυρήνας της καινούργιας κατεύθυνσης. Είναι η αφαίρεση από το ποινικό δίκαιο του εγγυητικού του φιλελεύθερου χαρακτήρα και μια λογική τυφλής αυστηροποίησης μέσα από την οποία ξεφεύγουν έτσι, οι πολιτικές και οι οικονομικές ελίτ από τις ευθύνες τους για την πορεία της κοινωνίας. Μάλιστα. Πριν κλείσετε, έχετε εξάψει το ενδιαφέρον. Λέει ο Σπύρος, ερώτηση στον κύριο Καμπαγιάννη, αν το γνωρίζει. Ο άνθρωπος έπεσε χειροπεδημένος. Λιποθύμησε. Τις πρώτες βοήθειες τις έδωσαν. Το ασθενοφόρο ήρθε σε 5 λεπτά. Έχουν ασυρμάτους, κέντρο, άμεση πρόσβαση για επικοινωνία. Έγιναν αυτά, λέει, γνωρίζει. Έχουμε μία εικόνα από δικές μας ενέργειες, ξαναλέω, όχι από την δικογραφία, γιατί δεν την έχουμε αυτή τη στιγμή, αλλά επειδή η οικογένεια προς τιμήν της το τρέχει, έχει απευθυνθεί σε όλους τους φορείς, έχουμε μία εικόνα ότι δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ότι ήρθε το ασθενοφόρο, αλλά η εικόνα την οποία έχουμε είναι ότι όταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος πήγε στο κέντρο υγείας Βάμου, ήταν ήδη άσπυγμος και νεκρός, και εντυπωσιάστηκε ο γιατρός, ο οποίος είδε τον Κώστα το Μανιουδάκη άσφυγμο και νεκρό, γιατί είδε αίματα στο κεφάλι του και απευθύνθηκε στους αστυνομικούς και τους λέει, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα.
Εσείς είπατε ότι έπαθε καρδιακό. Εδώ πέρα ο άνθρωπος έχει χτυπήματα στο κεφάλι. Έχει αίμα στο κεφάλι. Αυτά ξέρουμε, αλλά αυτά τα ξέρουμε ακόμα από δικές μας πληροφορίες και από δικές μας προσπάθειες να λάβουμε έγγραφα. Θα γνωρίσουμε και θα μάθουμε πολύ περισσότερα πράγματα τώρα που ελπίζω ότι με το καλό και γρήγορα και χωρίς καθυστερήσεις θα υπάρξει κλίση και των εμπλεκομένων ως υπόπτων και προχώρημα σε αυτή την υπόθεση. Κύριε Καμπαγιάννη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα από Αθήνα.